Άμεση ήταν η διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στο Βασιλικό και συγκεκριμένα στην μονάδα αποθείωση, η οποία ήταν εκτό λειτουργία για λόγου συντήρηση. Νωρί το απόγευμα, η πυροσβεστική υπηρεσία έδωσε στην δημοσιότητα το πόρισμα τη τριμελού ομάδα αξιωματικών. Στο πλαίσιο τη διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια συντήρηση στον τριτόροφο τη μονάδα, στην οποία χρησιμοποιεί το συσκευή συγκόληση μετάλλων υπολείμματα καύση κατέπεσαν σε βάση τη μονάδα, στην οποία υπήρχαν διάφορα υλικά, τα οποία και ανεφλέγηκαν. Ο εσωτερικό χώρο τη μονάδα από το ισόγειο μέχρι την οροφή είναι ανοιχτό, με αποτέλεσμα υπήρχε να μεταδοθεί σε όλο το εσωτερικό μέρο. Όπω σημειώνεται στην ανακοίνωση, καταβλήθηκαν προσπάθειε άμεση κατάσβεση από το προσωπικό τη ΑΕΚ με την χρήση πυροσβεστήρων και άλλων πυροσβεστικών μέσων, χωρί ωστόσο αποτέλεσμα. Κύκλοι πάντω από την πυροσβεστική υπηρεσία αναφέρουν ότι το χθεσινό επεισόδιο ήταν πολύ σοβαρό, καθώ υπήρχε κίνδυνο επέκταση τη πυρκαγιά σε όλο τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό, με ορατό το ενδεχόμενο του γενικού blackout και την ολοκληρωτική καταστροφή του. Η εγκαιρή επέμβαση τη πυροσβεστική υπηρεσία απέτρεψε τα χειρότερα, ωστόσο, για ακόμη μία φορά διαφάνηκε η ανάγκη δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού στον χώρο του Βασιλικού. Η ανέγερση αρχίζει το 2017 και θα ολοκληρωθεί ε, στο τέλος του 2018 για να καλύψει όλες τις εγκαταστάσεις στην περιοχή για να μειώσουμε τον χρόνο ανταπόκρισης ε, πάρα πολύ αίσθητα. Όσον αφορά την παροχή ρεύματο από τα κατεχόμενα, η Διαχειριστική Αρχή Ενέργεια επιβεβαιώνει ότι λάβαμε βοήθεια για προληπτικού λόγου. Πρώτου κινδύνου να απενεργοποιηθούν εντελώ οι δύο μονάδε αυτέ, το κέντρο ελέγχου είχε, είχε λάβει τα μέτρα του. Είχε δώσει εντολή στην Αρχή Ελεκτρισμού να εκκινήσει πέντε αεριοστρόβιλου ταχεία εκκίνηση, οι mm -hmm. οποίοι θα μα έδιδαν περίπου 150 ΜΒ. Επειδή χρειαζόμαστε όμω ακόμα. Κάποια μεγάβατα σε περίπτωση που έφευγαν αυτέ οι μονάδε, ζήτησαν και βοήθεια από τα κατεχόμενα, οι οποίοι προσέφτηκαν και μα έδιδαν για περίπου, περίπου μία ώρα 25 με 30 ΜΒ. Οι ζημιέ που έχει αφήσει πίσω τη ηχθένη πυρκαγιά δεν έχουν υπολογιστεί μέχρι στιγμή, ωστόσο υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε πολλέ χιλιάδε ευρώ.